Το 7% είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ το διάστημα 13 με 17 Φεβρουαρίου 2023. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 32,1%, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 25,1%, το ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ με 9,8%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,9%, Ελληνική Λύση 3,7%, Μέρα 25 2,7%, Έλληνες 2,5%, Εθνική Δημιουργία 1,2%, 4,6% άλλο κόμμα, με το 12,4% είναι η αναποφάσιστη. Επίσης, το 37% των πολιτών προτιμά για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 29% τον Αλέξη Τσίπρα, 27% απαντά κανένας από τους δύο και το 7% είναι αναποφάσιστη. Τέλος, στην ερώτηση, λίγο πριν την ολοκλήρωση της θητείας της, θα λέγατε ότι είστε πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση? Το 40% απαντά καθόλου, το 25% λίγο, το 25% εξίσου αρκετά, το 8% πολύ, ενώ ένα 2% δεν απαντά καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί τέλος πως τα σενάρια των εκλογών έχουν ως εξής. Οι πρώτες κάλπες να στηθούν στις 9 Απριλίου, οι δεύτερες 14 ή 21 Μαΐου, ενώ σίγουρο αποτέλεσμα αναμένεται να υπάρξει ακόμη και στις 9 η ώρα το βράδυ. Πρώτη εκτίμηση αναμένεται επίσης στις 8 η ώρα, ενώ το αποτέλεσμα θα έρθει μέσω τάμπλετ από τους δικαστικούς αντιπροσώπους. Τέλος, πριν τα μεσάνυχτα αναμένονται και οι σταυροί των υποψηφίων. Υπάρχει ισχυρότατο άρμα εκλογών. Έχω την εντύπωση ότι μετά την καθαρά Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα, τα νέα θα γίνουν σαφέστερα. Ο σχεδιασμός είναι ότι η Βουλή θα διαλυθεί από αυτό που μαθαίνουμε στις 10 Μαρτίου. Το νομοθετικό και το κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής μέχρι στιγμή φτάνει μέχρι τις 2 Μαρτίου. Μετά τις 2 Μαρτίου δεν υπάρχει τίποτα στο ημερολόγιο της Βουλής. Και έχω την εντύπωση ότι έχουν αρχίσει και κινήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών, τις οποίες δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τώρα, γιατί πρέπει να τις γράψω πρώτα. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε πια σε τροχιοδρόμους εκλογών. Σε προεκλογικούς ρυθμούς φαίνεται πως έχουν μπει όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και όχι μόνο. Ένα δυνατό ψηφοδέλτιο και μια δυνατή πολιτική πρόταση που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες για την κυβερνητική μας πρόταση, που βεβαίως θα βοηθήσει και με αυτήν και με τους υποψήφιους, αλλά και με την πρότασή μας θα γίνει μια προσπάθεια να συζητήσουμε με όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες για να αναδείξουμε τη δική μας πολιτική θέση, τη δική μας πρόταση για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Εγώ έμαθα στη ζωή μου να κρατάω μικρό καλάθι και μέχρι το τέλος να περιμένω. Διαρκώς η ψαλίδα αυτή που μου λέτε τώρα κλείνει. Είδαμε και το τι συνέβη και στην Κύπρο πρόσφατα. Οπότε έμαθα μέσα σε εισαγωγικά να μην πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Έμαθα να πιστεύω στον κόσμο και σε αυτό που μου λένε καθημερινά. Υπάρχει συζήτηση για το εκτόνομα, γιατί και υπήρχε εκτόνομα, απλά τελευταία στιγμή για λόγους ανωτέρας βίας δεν ανακοινώθηκε ο έκτος υποψήφιος, οπότε πρέπει να βρεθεί κάποιος στη θέση του. Γίνονται δημόσεις, γίνονται επαφές για να ο καινούργιος υποψήφιος να είναι εισάξιος, αν όχι και καλύτερος από τον άνθρωπο που παραιτήθηκε την τελευταία στιγμή. Και είμαστε πολύ κοντά. Δεν μπορώ βέβαια ακόμα να το ανακοινώσω, διότι δεν έχει κλείσει. Αλλά νομίζω ότι ήδη και οι 5 από τους 6 που έχουν ανακοινωθεί είναι με πολύ διάθεση, δραστήριοι άνθρωποι. Συνεχώς συμπληρώνουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Ελπίζουμε ότι μέχρι τις 10 Μαρτίου θα έχουμε κλείσει όλα τα ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα. Πάντα όμως καλούμε όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως προσωπικής προτίμησης, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, διότι πλέον δεν υπάρχουν ιδεολογίες, υπάρχουν μόνο προβλήματα που είναι για όλους τα ίδια, να ενώσουμε την προσπάθειά τους με τη δική μας για το καλό της πατρίδος και για το καλό του ελληνικού λαού.